εντάξει. Δεν είναι συνηγόρος πολιτικής αγωγής. Η δίκη σήμερα μπήκε σε ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματά της, με τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής όλων των συνηγόρων των θυμάτων της Χρυσής Αυγής εναντίον όλων των κατηγορουμένων. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς εάν η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και για όσους κατηγορούνται μόνο με το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα γίνει δεκτή, επιτρέπει στην πολιτική αγωγή να έχει λόγο για το σύνολο της δίκης και για το σύνολο των εγκλημάτων και των κατηγορουμένων και όχι μόνο για τα εκτελεστικά όργανα. Αναμένουμε συνεπώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της διαδικασίας και ιδιαίτερα την εξέλιξη της συζήτησης για το αν το δικαστήριο θα μας δώσει το δικαίωμα αυτό. Όσον αφορά το ζήτημα της μεταφοράς της αίθουσας, το πινκ-πονκ συνεχίζεται. Το μπαλάκι ανάμεσα στον Υπουργό, την Πρόεδρο του Δικαστηρίου και τη Διοίκηση του Εφετείου. Οι εξετάσεις πλησιάζουν, η τοπική κοινωνία ταλαιπωρείται, η περιοχή έχει τα προβλήματα ασφάλειας που γνωρίζετε και η αίθουσα την ανεπάρκεια και την μη πλήρωση των όρων δημοσιότητας. Την ίδια ώρα η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών είναι ελεύθερη τουλάχιστον για 1-2 φορές την εβδομάδα. Η καινούργια αίθουσα που υπόσχεται ο Υπουργός δεν υπάρχει ούτε στα σχέδια και το αίτημα μεταφοράς της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου είναι επιτακτικά άμεσο και επιτέλους ο Υπουργός να αναλάβει τις ευθύνες του. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από τον κύριο Παπαδάκη.